Γεια σας, βρισκόμαστε στο στούντιο του CNN Greece και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, καθηγητή του Ευρωπαϊκού Δικαίου, κάτοχο της έδρα Ζαν Μονέ, που παραπέμπει βεβαίως τον θεμελιωτή της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, σύμβουλο Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Στέφανου Κασελάκη, κύριο Φαραντούρης, και βεβαίως υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κύριε Φαραντούρη, καλώς ήρθατε στο στούντιό μας. Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι που ανταμώνουμε και διαζώσει. Ευχαριστούμε πολύ κι εμείς. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσω επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα έχετε εμφανιστεί ως ε, 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 ιδιαίτερα σφοδρό πολέμιος της ε, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ε, Ursula von der Leyen. Ε, γιατί αυτή η σκληρή επίθεση στην πρόεδρο τη ε, Κομισιόν, όταν μάλιστα έχουμε μπροστά μα και μια ευρωπαϊκή εκλογή, όχι μόνο στη χώρα μα αλλά γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπορεί να φέρει και ανατροπή των ευρωπαϊκών ισορροπιών. Μιλάμε για την άνοδο τη ακροδεξιά, η ευρωπαϊκή αριστερά μπορεί και η κεντροαριστερά μπορεί να έχει απώλειε αυτέ τι ευρωεκλογέ. Γιατί επομένω ε, θεωρείτε το πρόσωπο Ούρσουλα Φόντερ Λάιον τόσο κομβικό. Καμία επίθεσή μου δεν είναι προσωπική προς οποιονδήποτε ή οποιαδήποτε. Είναι πολιτική. Και η επίθεσή μου προς την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν είναι πολιτική. Θεωρώ ότι ήταν μια αποτυχημένη επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόεδρος της Κομισιόν, διότι δεν προήγαγε καμία από τις αξίες, τις ιδέες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Επίσης, ελέγχεται πανταχώθεν. Η κυρία Φόντερ Λάιεν ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως γνωρίζετε, διότι παρήγγειλε με αδιαφανείς διαδικασίες εμβόλια 35 δισεκατομμύριων ευρώ με SMS προς τον επικεφαλής της Pfizer. Γενικώ ο βίος και η πολιτεία της έχει σκοτεινές πλευρές. Εμπλέκονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του συζύγου της με την ιδιότητά της και μάλιστα την ημέρα που άνοιγε τις εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Ζάπιο πριν από περίπου μερικές εβδομάδε. την ίδια ημέρα προσελάμβανε με 20.000 ευρώ αποζημίωση το μήνα και συνολική δαπάνη για τον Ευρωπαίο δηλαδή και τον Έλληνα φορολογούμενο 1,5 εκατομμύριο ευρώ έναν κολλητότη γερμανό ως σύμβουλο εκτός οργανογράμματος και εκτός διαδικασιών. Άρα να φανταστώ ότι αν είστε στο Ευρωκοινοβούλιο, μάλλον δεν θα έχει τη θετική σα ψήφο η κυρία Φόντερ Λάιεν, στην περίπτωση που είναι και εκείνη η υποψήφια πρόεδρο τη Κομισιόν. Εάν με τιμήσει ο ελληνικό λαό και με στείλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να είστε σίγουροι ότι η κυρία Φόντερ Λάιν δεν θα είναι καθόλου αυτονόητο ότι θα επανεκλεγεί στη θέση τη Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν το λέω ε, με διάθεση αλαζονική. Το λέω επειδή γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να περάσει ένα hearing, πρέπει να περάσει μια οκροματική διαδικασία. Πρέπει να λάβει την εμπιστοσύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τόσο η Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και η προτινόμενη Επίτροπη τα μέλη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να περάσουν την βάσανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και να είστε σίγουροι ότι η βάσανο δεν θα είναι τόσο εύκολη για την κυρία Φόντερ Λάιεν, αν εγώ και κάποιοι άλλοι σαν και εμένα βρεθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σα το λέω αυτό όχι με διάθεση απειλητική, αλλά επειδή γνωρίζουμε τι γίνεται εκεί μέσα. 25 χρόνια πηγαίνω έρχομαι στι Βρυξέλλε ω δικηγόρο του Ευρωπαϊκού Δικαίου, με γραφείο στι Βρυξέλλε πολλά χρόνια και βεβαίω ω καθηγητή του Ευρωπαϊκού Δικαίου και κάκοτοχο τη Ευρωπαϊκή Έδρα Ζανμονέ. Δεν είμαι δεν μπορώ όμω να δεχθώ ότι το όραμα τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που οραματίστηκε ο Ζαν Μονέ και άλλοι προπάτορε τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια τη κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν και διαφόρων άλλων. Αλλά για να μιλήσουμε και ε, για ευρύτερα ε, θέματα. Ήθελα να σα ρωτήσω, επειδή ακριβώ αναφέρατε και τι ευρωπαϊκέ σα περγαμηνέ. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε τα ψηφοδέλτια των κομμάτων και δυσκολευόμαστε να βρούμε στα αυτά τα ψηφοδέλτια ακόμα και του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανθρώπου που να έχουν την ευρωπαϊκή εμπειρία, τι γνώσει για να σταθούν στην Ευρωβουλή. Γιατί είναι, φαντάζομαι, διαφορετικό πράγμα να είναι κάποιο επιτυχημένο στον δικό του επαγγελματικό στίβο, ο οποίο όμω να είναι τελείω άσχετο με την ενασχόληση με τα ευρωπαϊκά. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι στην Ελληνική Βουλή τα δύο τρίτα των νόμων που έρχονται στην Ελληνική Βουλή είναι κοινοτικέ οδηγίε. Επομένω. Ε, Εσεί κρίνετε πως οι άνθρωποι που θα στείλουμε στι Βρυξέλλε και στο Στρασβούργο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον άνθρωποι που να έχουν νομικέ γνώσει, ευρωπαϊκέ γνώσει, πολιτικέ γνώσει και εμπειρία, κύριε Σιμιονίδη, νομίζω πω όλο ένα και περισσότερο γίνεται κατανοητό και στην κοινή γνώμη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι Βρυξέλλε και το Στρασβούργο είναι μια απαιτητική διαδικασία σε πολλά επίπεδα. Ο Ευρωβουλευτή είναι ο νομοθέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως πολύ σωστά επισημάνατε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής νομοθεσίας, η συντριπτική πλειονότητα θα έλεγα πλέον και σε ορισμένους τομείς όπως η προστασία του καταναλωτή, οι ζητήματα οικονομικά, έρχονται από πάνω. Έρχονται με τη μορφή οδηγιών που πρέπει να ενσωματωθούν με τη μορφή νόμων ή προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων. Άρα ο ρόλος του Ευρωπαίου νομοθέτη, δηλαδή του Ευρωβουλευτή, είναι ακόμα πιο κρίσιμος σήμερα σε πρώτο επίπεδο λοιπόν πρέπει να νομοθετήσει και για να νομοθετήσει πρέπει να καταλαβαίνει τι γίνεται. Να είναι στοιχειοδός εξοικειωμένο με τις συνθήκες, ενώ τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το παράγωγο δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ λαμβάνονται οι αποφάσει, πώ λειτουργούν τα όργανα. Δεν είπε νήσο ότι πρέπει να έχει θητεύσει στα όργανα, αλλά πρέπει να έχει μια στοιχειώδη κατανόηση και μια στοιχειώδη πολιτική συγκρότηση για να ανταποκριθεί στι ανάγκε του νομοθετικού έργου. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, ο ρόλο του ευρωβουλευτή είναι εξίσου απαιτητικό κατά τον έλεγχο, κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία. Κάνει ερωτήσει, φέρνει θέματα στην Ευρωβουλή και ασκεί κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην κυρία Φόντερ Λάιεν και στην κάθε κυρία Φόντερ Λάιεν και του επιτρόπου, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα κονδύλια, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να έχει μια ευρύτερη κατανόηση. Πρέπει να μιλάει γλώσσε. Δεν μπορεί να σταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απλά με ένα χαρτί που στο γράφει ένα συνεργάτη, το διαβάζει ένα λεπτό και σηκώνει και πα στο γραφείο σου. Πώς θα κάνεις συνεννοήσεις με τους συναδέλφους σου από το ίδιο κόμμα, από την ίδια ευρωομάδα ή από άλλες ευρωομάδες. Όταν αναζητάς κοινού παρονομαστές. Όταν εγείρονται ευρύτερα ζητήματα που θέλουν συνενέσεις από διάφορες ευρωομάδες ή μέσα στην ευρωομάδα σου συνεννόηση με διαφορετικούς ανθρώπους από διαφορετικές χώρες. Θα σας έλεγα ότι δεν αρκούν μόνο τα αγγλικά, χρειάζεσαι να γνωρίζει και στοιχειώδη γαλλικά για να επιβιώσει στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργιο. Ότι είναι η καθημερινή γλώσσα. Η γλώσσα εργασία στα αγγλικά, η καθημερινή γλώσσα και γλώσσα εργασία σε μεγάλο βαθμό τα γαλλικά. Είναι ένα απαιτητικό περιβάλλον λοιπόν. Και ω τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Καμιά φορά μου κάνει εντύπωση όταν κάποιο ε, δεν γνωρίζει τι πρόκειται να αντιμετωπίσει ή για ποιο πράγμα θέτει εαυτόν ή εαυτήν διαθεσιμό ακριβώς αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι η κορονίδα ε, των αποφάσεων και στη χώρα μας και στην Ευρώπη ο ρόλος του ευρωβουλευτή είναι πολύ πιο σημαντικός είναι πολύ πιο αν θέλετε υπεύθυνος και πολύ πιο ισχυρό από οποιοδήποτε ρόλο βουλευτή και από οποιοδήποτε ρόλο υπουργού, θα σα έλεγα. Διότι και ο υπουργό, ο εκάστοτε υπουργό, έρχεται να εκτελέσει σε μεγάλο βαθμό τα νομοθετήματα των βουλευτών. Αλλά και σε μεγάλο βαθμό τα νομοθετήματα των βουλευτών εδώ, στο Εθνικό Κοινοβούλιο, εξαρτώνται, όπω είπατε και εσεί πριν, σε πολλέ περιπτώσει πάνω από τα δύο τρίτα. Δεν έχουμε μιλήσει πάρα πολύ στην προεκλογική περίοδο για την Ευρώπη. Ε, θα ήθελα να σα ρωτήσω, έχοντα μπροστά μα τι κάλπε 9η Ιουνίου. Ε, ποιο είναι το αποτέλεσμα εκείνο που το βράδυ των εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ θα πούμε κερδίσαμε ή δεν κερδίσαμε ή χάσαμε ή δεν χάσαμε και το λέω και σας ρωτάω, δεν θέλω να μου κάνετε κάποια πρόβλεψη αποτελέσματος ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι πολύ ρευστό το εκλογικό, η ε, εκλογική διαδικασία αλλά με βάση την εμπειρία από τις περιοδίες που έχετε κάνει σε όλη τη χώρα μία και δύο φορές και τρεις φορές έχετε γυρίσει τη χώρα με βάση αυτά που σας λένε οι πολίτες εσείς, πού εκτιμάτε ότι θα σταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτέ αυτές τις εκλογές. Κοιτάξτε, εγώ τρέχω σε μια κούρσα <laughs> και παίρνω απλά ερεθίσματα από πολλά και ετερόκλητα περιβάλλοντα. Από αμυγός επιστημονικούς φορείς που συζητώ, που κάνω debates, από ε, παραγωγικούς φορείς, χθες ήμουνα στο βιοτεχνικό επιμελητήριο, σήμερα το πρωί ήμουνα στο Λαύριο, στα καταστήματα, τις προάλλες ήμουνα σε μια λαϊκή αγορά. Ε, και χθε το απόγευμα ήμουνα σε ένα debate που οργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ για τα ζητήματα των ευρωπαϊκών πολιτικών και του συμφώνου σταθερότητα και τη οικονομία. Άρα λοιπόν είναι πολυπίκυλα τα ερεθίσματα και ετερόκλητα. Όλα όμω συντείνουν στα εξή συμπεράσματα. Πρώτον, ότι το όνομα Κυριάκο Νιτσοτάκη έχει ξεθοριάσει. Δεν πουλάει πια σαν brand name. Οκ, okay, δεν ξέρω αν είναι καταλληλότερο για μεγάλη μερίδα τη κοινή γνώμη ή οτιδήποτε. Έχει όμως αρχίσει και ξεφτίζει αυτή αν θέλετε η εξοραϊσμένη, εξαδικευμένη εικόνα που προσπαθούσαν κάποιοι να παρουσιάσουν τα προηγώνα, προηγούμενα χρόνια για τον Πρωθυπουργό μας. Το δεύτερο είναι ότι γενικότερα το κυβερνητικό έργο δεν φαίνεται να εμπεδώνει μια αίσθηση εμπιστοσύνης κυρίως λόγω της αποτυχίας, της αναντιστοιχίας τέλος πάντων υποσχέσεων και αποτελεσμάτων και προσδοκιών του κόσμου. Δηλαδή είμαστε στο πέμπτο χρόνο κυβερνητικής θητείας, η ακρίβεια μένεται, η καθημερινότητα είναι αρκετά οδυνηρή για πολλούς. Ε, δεν βλέπω να έχει προχωρήσει κάτι Λέτε, σοβαρά. Μιλάτε για ακρίβεια και καθημερινότητα. Ε, οι πολίτες θα αναγνωρίζουν αυτά ως τα σημαντικότερα προβλήματα. Από την άλλη όμως εξακολουθεί η Νέα δημοκρατία τουλάχιστον δημοσκοπικά να έχει μια κυριαρχία πολιτική. Θα σα πω και αυτό... για το ΣΥΡΙΖΑ. Να σας αυτό οφείλεται το... ναι, και στο έλλειμμα αξιοπιστία που αντιμετωπίζει ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σα έφτανα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελα πρώτα να σα πω για την εικόνα ε, τη κυβέρνηση που εισπράττω. Επαναλαμβάνω, προσπαθώντα να είμαι όσο το δυνατόν πιο ε, αντικειμενικό και συνεπή με τα ερεθίσματα που λαμβάνω. Ω προ το ΣΥΡΙΖΑ, διαπιστώνω. Όλο ένα και περισσότερο μια μεγαλύτερη αποδοχή. Κάτι το οποίο επειδή, όπω ξέρετε, έχω λιώσει σ' όλε ε, και σε προηγούμενε διαδικασίε. Ε, δεν ήμουν ποτέ σε γυάλα, ούτε από την ασφάλεια του πανεπιστημιακού μου γραφείου έβλεπα την πολιτική δραστηριότητα. Να πενθυμίσω ότι ήσασταν υποψήφιο βουλευτή κεφαλαλινιά. Στη μονοεδρική κεφαλαλινιά πήγα και πολύ πάει καλά. πολύ καλύτερα από το μέσο όρο του ΣΥΡΙΖΑ πανελληνίω. Έτσι είχατε πάρει ένα ποσοστό ω ΣΥΡΙΖΑ κεφαλαλινιά. Περίπου κεφαλονίας. 30% είχαμε πάρει και ναι. με τίμησαν και οι συμπατριώτε μου. Αλλά ξέρετε, και εισέπραξα και ψήφου από τελείω διαφορετικά κομματικά ακροατήρια. Αλλά με τίμησε και ο δημοκρατικό προοδευτικό ε, κόσμος του τόπου μου. Και εύχομαι το ίδιο να γίνει και σε πανελλήνια ε, έκταση, σε επίπεδο. Όμω, αυτό που εισπράττω, όπω σα έλεγα πριν, είναι μια μεγαλύτερη αποδοχή και μια μεγαλύτερη διάθεση να συζητήσουμε πράγματα. Οι αναλλακτικέ σα, οι προτάσει σα. Σα άκουσα κύριε Φαραντούρη προχθέ σε αυτή την εκπομπή και είπατε αυτό. Θέλετε να μου το εξειδικεύσετε λιγάκι. Γιατί ο άλλο είπε εκείνο. Μα δεν έχει συμβεί αυτό. Ποια είναι η δική σα πρόταση. Χράκ, ανοίγει το φυλάδιο, του δείχνει. Ε, τι έχετε πει γι' αυτό. Μα δεν σα έχω ακούσει να λέτε κάτι. Όχι, του ανοίγει το φυλάδιο, του ανοίγει το τηλέφωνο, του λε. Στην προηγούμενη εβδομάδα καταθέσαμε αυτή την πρόταση. αμέσως αρχίζει να ξεδιπλώνεται μια μεγαλύτερη οικειότητα και κυρίω αίσθηση εμπιστοσύνη, ένα, μια, ένα, μια, ένα αίσθημα εμπιστοσύνη το οποίο ενδεχομένω τον προηγούμενο καιρό δεν το είχαμε. Το, το πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη, επειδή ακριβώ είναι καινούριο στην πολιτική ζωή του τόπου, ε, αυτή τη στιγμή έχει την αίσθηση ότι ε, φοβίζει, προκαλεί μια ανησυχία ή δημιουργεί ένα κύμα, όχι ενθουσιασμού, αλλά τέλο πάντων, ότι κάτι μπορεί να αλλάξει στην πολιτική ζωή ναι. της χώρας Θα έλεγα ότι από το κλίμα αβεβαιότητας που ενδεχομένως συνόδευε ένα νέο πρόσωπο το οποίο εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή ε, πολύ ξαφνικά και χωρίς μεγάλη προϋπηρεσία στα πολιτικά πράγματα του τόπου έχουμε περάσει σε ένα κλίμα μεγάλων προσδοκιών. Είναι αυτό που περιγράψατε κι εσείς μόλις. Υπό την έννοια ότι ένα φρέσκο πρόσωπο, ένα νέο πρόσωπο που δεν είχε εμπλακεί ούτε στις κακοδαιμονίες προηγούμενης διακυβέρνησης ούτε στις παθογένειες του πολιτικού μας προσωπικού και έρχεται με μια φρέσκια πρόταση για τον τόπο. Έχοντα εργαστεί στη ζωή του, δεν είναι κάποιο ε, τέλο πάντων ε, ανεπάγγελτο ανεπάγγελτος ή φυτευτό ε, ε, από κάποια οικογένεια. Έτσι. Ά, άρα να Εξελέγει θεωρεί... με δημοκρατικέ διαδικασίε. Μπορεί να έγινε αυτό ξαφνικά και απότομα, ενδεχομένω και από το πουθενά. Αλλά έγινε με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο. Και νομίζω ότι πλέον έχουμε φύγει από αυτή τη διαδικασία, αυτή τη συζήτηση, που ήταν συζήτηση. Του Άρα προηγούμενου θεωρείτε... εξαμήνου, του προηγούμενου εννιά και περνάμε τώρα στι προτάσει μα. Τι λέει ο Πρόεδρο, τι λέει το κόμμα, θεωρείτε, τι λένε τα στελέχη. Θεωρείτε δηλαδή ότι στι 10 Ιουνίου, την επόμενη των ευρωεκλογών, η όποια συζήτηση ξεκινήσει για την κεντροαριστερά, δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρί να περιλαμβάνει το Στέφανο Κασελάκη και το ΣΥΡΙΖΑ ε, αυτή η κουβέντα. Μα δεν το λέω μόνο εγώ. <σχ> το λένε όλα τα δημοσκοπικά ευρήματα και γενικότερα αυτό που αντανακλά η βούληση του κόσμου για να το πούμε με απλά ελληνικά, εάν υπήρχε κάποια άλλη εναλλακτική στο τραπέζι, αυτή θα έπρεπε να έχει εκδηλωθεί με πανηγυρικό τρόπο όλο αυτό το διάστημα που ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε σε μια εσωτερική περιδίνηση. Διότι βρέθηκε, κακά τα ψέματα. Δεν είδαμε και κάτι άλλο να ξεπροβάλλει. Εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένο και το έχω πει σε όλου του τόνου, σε όλα τα πάνελ που έχω φιλοξενηθεί, σε όλε τι συζητήσει που έχω κάνει δημόσια ή κατηδίαν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μοιραία θα αποτελέσει την πολιορκητική μηχανή για να ε, περάσουμε σε κάτι διαφορετικό. Για να πέσει μια κυβέρνηση η οποία είναι αποτυχημένη. Θα είναι ο μπροστάρη. Αυτό σημαίνει ε, αυτό που προτρέπει και ο κύριο Κασελάκη, ε, διεύνηση με ανοίγματα στη βάση των υπόλοιπων κομμάτων. Ασφαλώ. Βεβαίω. Αλλά όχι στι ηγεσίε του. Θα σα πω. Μοιραία θα έρθει και αυτό κάποια στιγμή, διότι όταν η βάση το θέλει, ε, δεν μπορούν παρά να ακολουθήσουν και οι ηγεσίε. Ε, είμαι από αυτού που με συνέπεια και επιμονή έχουν εργαστεί από διάφορα μετερίζια για αυτό που ονομάζουμε δημοκρατική προοδευτική παράταξη. Έτσι δεν είναι, το γνωρίζετε και μέσα από τον ακαδημαϊκό χώρο και μέσα από τις επιφιλίδες μου και μέσα από τις αναλύσεις μου και με φίλους ε, από τον ακαδημαϊκό χώρο που μπορεί να ανήκαν σε διαφορετικά κόμματα και χωρίς να χάνουμε την αυτοτέλειά μας την πολιτική ή την κομματική, βρίσκουμε κοινά σημεία επαφή να συζητάμε μεταξύ μα για θέματα περιβάλλοντο, για θέματα ενέργεια, για θέματα ασφάλεια, για θέματα εξωτερικών σχέσεων, για θέματα που αγγίζουν το δημογραφικό. Και αυτό μπορεί να γίνει είτε εντό βουλή είτε εκτό βουλή. Άρα λέτε ότι Σήμερα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, μια δεξαμενή προσωπικότητων του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, η οποία θα ναι. μπορούσε να συνταχθεί, συμπορευτεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Και πριν από τη προσωπικότητα υπάρχει ο κόσμο που ζητάει. Ζητάει αυτή. Την μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράταξη να αντιπαλέψει πολιτικέ αναχρονιστικέ και αποτυχημένε. Και αυτή τη στιγμή, να το ξαναπώ σε όλου του τόνου, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μπροστάρη. Όχι ο πρώτο Αλαζόν, είναι ο μπροστάρη με μια μεγάλη αγκαλιά. Δεν μπορεί παρά να μην είναι αυτό. Θα είναι το κόμμα το οποίο προφανώ θα δείξει και η νίκη στι εκλογέ, ε, ε, σε όλη την προοδευτική παράταξη, ότι ηγείται θα έχουμε ένα πολύ καλό ποσοστό. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι το ποσοστό αυτό θα αγγίξει και το 2 μπροστά. Και αν η Νέα Δημοκρατία με τις απώλειες που έχει... Θεωρείτε δηλαδή ότι θα δείξετε μια δυναμική εξουσίας μετά με, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ότι... Ναι, 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 ναι. Πολλοί προεξοφλούσαν, θυμάστε πριν από τρει μήνες, μόνο μονοψήφια ποσοστά. Ακόμα ορισμένοι μέχρι πρόσφατα ε, ψέλιζαν αναλυτές διάφοροι τη δεύτερη και την τρίτη θέση και τους διαγωνισμούς με άλλα κόμματα ή με το ΠΑΣΟΚ της Ελλάς ως αντιπολίτευσης. Αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν. Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο έτερος πόλος στο δημοκρατικό προοδευτικό τόξο. Μπορεί κάποιο να του ενοχλεί αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι την επόμενη μέρα ε, ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Στέφανο Κασελάκη θα ανοίξουν μια μεγάλη αγκαλιά για όλο τον κόσμο, τον οποίο ο οποίο περιλαμβάνει βεβαίω δημοκρατικού ανθρώπου και προοδευτικού ανθρώπου από διαφορετικά διαφορετικά μετερίζια ενδεχομένω. Μα αυτό δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε στην εξουσία το 2015, κύριε Σιμεωνίδη. Τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε στην εξουσία, Μια μεγάλη αγκαλιά που αγκάλιασε κόσμο ο οποίο ήθελε μια διαφορετική. Ήταν πολλά κόμματα σε ένα βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε στην εξουσία το 2015. Εντάξει. και αυτό. Και αυτό. Και <laughs> αυτό δημιούργησε μια δυσκολία στη συνέχεια που την είδαμε να ξεδιπλώνεται και μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά επαναλαμβάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι παρά το κόμμα που μπορεί να αγκαλιάσει τον προοδευτικό κόμμα. Τριβελίζεται βέβαια τώρα, γιατί αναφέρατε το όνομα του Αλέξη Τσίπρα και να επιθυμίσουμε ότι ήσασταν σύμβουλο του πρώην Πρωθυπουργού και από όσο γνωρίζω ότι έχετε και μια πολύ καλή προσωπική σχέση. Ασφαλώ. Ήμουν σύμβουλο του Αλέξη Τσίπρα και είμαι και σύμβουλο του Στέφανου Κασελάκη και με έχουν τιμήσει και οι δύο άνδρε με την εμπιστοσύνη του και τη φιλία του. Και τον νομίζω. Τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο πολιτικό σκηνικό, πού τον βλέπετε. Στο ΣΥΡΙΖΑ που αλλού. Εννοείται. Και όχι μόνο αυτό, όπως και όλοι άλλοι οι άλλοι συνοδοιπόροι που έχουν συστρατευτεί, οι σύντροφοι, οι συνοδοιπόροι, ομοειδεάτες, φίλοι που έχουν συστρατευτεί στην κοινή προσπάθεια. Η κοινή προσπάθεια στις 9 Ιουνίου περιλαμβάνει τους πάντες, δεν περισσεύει κανείς. Και πολύ περισσότερο μετά τις 9 Ιουνίου όταν τα αποτελέσματα της κάλπης θα είναι ευνοϊκά για το ΣΥΡΙΖΑ και θα βάλουμε μπρος για την διακυβέρνηση τη χώρα. Αυτό είναι ο στόχο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακόμα διαμαρτυρία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακόμα για να πετροβολά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα ακόμα για να διαμαρτύρεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι για να καταθέτει προτάσει. Και επειδή κι εσείς με τριβελίζετε τώρα, κύριε Σιμεωνίδη, πόσο αναλυσκόμαστε στα ποσοστά, στο ένα, στο. και δεν ασχολούμαστε με την ουσία των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το πρώτο και μοναδικό κόμμα που άνοιξε την αυλαία των ευρωπαϊκών εκλογών πριν από δυόμιση περίπου μήνε πόσο, με αυτέ τι πανηγυρικέ δημόσιε Τοποθετήσει ανοιχτέ στον κόσμο, πρώτον για την οικονομία, τη φορολογία, Βέβαια, την ακρίβεια. Δεν είναι ότι δεν είναι κοστολογημένε οι προτάσει, ότι είναι... ο κύριο Χατζηδάκη είπε ότι θα... δεν θα μπορούμε να μειούμε συντάξει αν εφαρμοστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, είχαμε βέβαια και την εκτίμηση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτου. Εγώ δεν θέλω να σα ρωτήσω αν είναι κοστολογημένε. Προφανώ θα μου πείτε ότι είναι κοστολογημένε και ρεαλιστικέ. Γιατί επιμένει η Νέα Δημοκρατία να θέτει πάντα το ζήτημα τη κοστολόγηση, Μήπω γιατί χτυπάει στο μαλακό υπογάστριο του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόβλημα τη αξιοπιστία που παρατηρήθηκε στι προηγούμενε βουλευτικέ εκλογέ ε, Μήπω αυτό θέλει να υπενθυμίζει η Νέα Δημοκρατία στου πολίτε, Ότι κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αξιόπιστος, ε, Είπε ότι θα σκίσει τα μνημόνια, δεν τα έσκισε σε μια μέρα και με ένα νόμο και ένα άρθρο. Μήπω αυτά προσπαθεί να υπενθυμίζει πάντα η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάποιε κασέτε που προφανώ τι δίνουν οι επικοινωνιολόγοι ακριβοπληρωμένοι που έχει. Ε, τη μία έλεγε ότι η περιτοξικότητα έχει δύο-τρει λέξει κλειδιά που ανακυκλώνονται και έρχονται και οι διάφοροι εκπρόσωποι τη Νέα Δημοκρατία στα πάνελ με τι σημειώσει του και επαναλαμβάνουν την κασέτα. Κύριε Σimeonidy, το πρόγραμμά μα για την ακρίβεια <laughs> είναι προτάσει που έχουν εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη: <laughs> ρυθμιστικέ, δημοσιονομικέ, ελεγκτικέ παρεμβάσει. Δεν κοστίζει τίποτα στον ελληνικό λαό να βάλει ένα πλαφόν. Στο περιθώριο κέρδου, όταν παρατηρείται αισχροκέρδια ή όταν παρατηρούνται αδικαιολόγητε υψηλέ τιμέ σε περίοδου κρίση. Το έκανε ο Μακρόν στη Γαλλία με τι ενεργειακέ εταιρείε. Δεν κατάλαβα. Σε τι στήχησε στον προπολογισμό του. Απλά δεν επέτρεψε περαιτέρω αισχροκέρδια. Τελεία. Δεύτερον, δημοσιονομικέ παρεμβάσει. Τι θα πτωχεύσει η χώρα, κύριε Χατζηδάκη, ο οποίο δεν έχει επιχειρήσει ούτε ένα λεπτό στη ζωή του. Δεν γνωρίζω καν τι δουλειά έκανε πριν αναλάβει υπουργό. Ήταν 40 χρόνια Ευρωβουλευτή με λίστα και πριν πρόεδρο τη ΩΝΕΔ. Με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά για να καταλαβαινόμαστε. Τουλάχιστον κάποιοι από εμά έχουμε επιχειρήσει και γνωρίζουμε να διαχειριστούμε τα οικονομικά του οίκου μα, τη δουλειά μα, τη επιχείρησή μα, τη εταιρεία που διαχειριστήκαμε. Αλλά για να επανέλθω. 8,5-7,5 δισεκατομμύρια παραπάνω έχει εισπραχθεί έμεσο φόρο τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Έξτρα. Έξτρα. Γιατί να μην μειωθεί αυτό, γιατί πρέπει αυτό. Και διωθεί στο πρώτο τετράμινο του, του έτου, έτσι. Πολύ σωστά, κύριε Σιμεωνίδη. Γιατί δηλαδή αυτοί οι έμεση φόροι πρέπει να παντελονιάζονται από το ελληνικό δημόσιο και να μην πιάνουν και τόπο. Γιατί ξέρουμε που πάνε, σε απευθεία αναθέσει και σε κολλητού. Μην τρελαθούμε κιόλα, δεν πήγανε σε κανένα νοσοκομείο, ούτε πήγανε σε κανένα σχολείο. Ούτε πήγανε και σε κανένα έργο υποδομή. Προχθέ στο Ηράκλειο τη Κρήτη, αυτό ο έρημο, ο βόρειο οδικό άξονα, από το 2019 δεν έχει μπει ούτε πετραδάκι επαναπροκυρήσουν του διαγωνισμού, μπα και κάτσει στον εκλεκτό. Με τα σχέδια του Σπίρτζι είναι ακόμα. Κύριε Σιμεωνίδη, αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχει μια διολίστηση. Συνεχή. Υπάρχει μια διολίστηση θεσμική, οικονομική, κοινωνική. Εγώ είμαι πολύ απογοητευμένο, διότι θα περίμενα τουλάχιστον ένα μικρό πετραδάκι στην οικονομική ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου να έχει μπει πέντε χρόνια. Δεν έχει μπει. Πέντε χρόνια, αν δεν μπορεί να τη θασεύσει μια ακρίβεια η οποία δεν είναι εξωγενής και είναι ενδογενή, είσαι αποτυχημένο. Πά σου. Τελεία και παύλα. Και δεν είναι εξωγενή, γιατί αν ήταν εξωγενή μόνο, όπω λέει η κυβέρνηση, προφανώ υπάρχουν και εξωγενεί παράγοντε. Κατά καιρού υπάρχουν οι αυξομοιώσει στι τιμέ ενέργεια. Αλλά αυτά είναι συγκυριακά. Όλε οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση πήραν μέτρα και γι' αυτό εμεί είμαστε οι αρνητικοί πρωταθλητέ. Είμαστε οι αρνητικοί πρωταθλητέ στην ακρίβεια, αλλά είμαστε και οι αρνητικοί πρωταθλητέ στη φτώχεια. Δηλαδή, ανταγωνιζόμαστε σε ακρίβεια τη Στοχόλμη και το Λονδίνο και ακόμη παραπάνω. Γιατί πολλά αγαθά πρώτη ανάγκη, μάλιστα, στον διατροφικό τομέα, είναι ακριβότερα στην Ελλάδα από το Λονδίνο και τη Στοχόλμη. Το ξέρουν όσοι ταξιδεύουν, το ξέρουν όσοι ζουν έξω, το ξέρουμε όλοι εμεί, που δεν είμαστε σε γυάλα. Πρώτον, και είμαστε και αρνητικοί πρωταθλητέ στη φτώχεια. Δηλαδή, είμαστε η δεύτερη φτωχότερη χώρα, διολυσταίνουμε συνεχώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρώτη στην Ευρωζώνη. Μα τιμά αυτό πέντε χρόνια μετά τα μνημόνια. Το, το, επιχείρημα του Πρωθυπουργού ότι αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι περάσαμε από τρία μνημόνια, ότι η χώρα σχεδόν χρεοκόπησε, ότι η χώρα δεν βρίσκεται στο κέντρο τη Ευρώπη, για παράδειγμα, και είναι πολύ πιο δύσκολο τα μεταφορικά έξοδα, είναι πολύ περισσότερα η φοδιαστική αλυσίδα, πιο δύσκολο, πιο δύσκολο, να επανέλθει σε κανονικά επίπεδα. Αυτά εσεί τα ακούτε επιχειρήματα. Κύριε Σιμεωνίδη, ο Πρωθυπουργό μα έχει καταστεί πλήρω αναξιόπιστο. Ο Πρωθυπουργό φώναζε πριν από ένα χρόνο που τα είδατε τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Και σήμερα έχει βάλει τον υπουργό του επικρατεία. Αν δεν κάνω λάθο, δεν γνωρίζω ποιο είναι το job description του κυρίου Σκέρτσου. Στο μέγαρο Μαξίμου. μου, υπουργό Υπουργός. Επικρατείας Υπουργός δηλαδή. ε... ναι, ναι, δεν γνωρίζω. Γνωρίζετε εσεί τι ακριβώ κάνει. Δεν ξέρω ακριβώ τι κάνει. Πάντω, κάτι πρέπει να κάνει. Μάλλον συμβουλεύει. Για να μα πει ότι υπάρχουν ολιγοπόλια. Χαίρομαι πολύ, το ξέρουμε. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και στρεβλώσει. Χαίρο πολύ το ξέρουμε. Και ότι υπάρχουν και καρτέλ. Χαίρο πολύ το ξέρουμε. Όταν το λέγαμε εμεί, ο πρωθυπουργό σου, αγαπητέ μου υπουργέ, έλεγε ότι δεν υπάρχουν. Πού τα είδατε τα καρτέλ και πού είδατε τα ολιγόπολια. Προφανώ είναι ολιγόπολιακά διαρθρωμένη αγορά. Ο Μητσοτάκη, αντί να πάρει μέτρα, έστειλε επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν. Μία εβδομάδα πριν από τι ευρωεκλογέ. Μιλάμε για αστιότητε. Και αυτό που επισημαίνουμε μονίμω εμεί είναι ότι αναλύσκεται η κυβέρνηση. Διαπροθυπουργικών χιλέων και ακολουθούν και οι υπουργοί σε μια επικοινωνιακού χαρακτήρα διαχείριση οποιοδήποτε ζητήματος. Θέλουμε ουσία, θέλουμε να σπάσουμε αυγά στην εξωτερική πολιτική, στην εσωτερική πολιτική, στην περιφερειακή συνοχή, στην ανάπτυξη, στην ανική επιχειρηματικότητα, στη στέγαση, στα προβλήματα των νέων, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, των εργαζομένων. Τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Τι έχει γίνει. Ξανέστησαν ορισμένοι λιμοκοντόροι της εξουσίας όταν πριν από δύο εβδομάδε διαιρωτήθην δημόσια, ε, γιατί κομπάζαν ορισμένοι ότι η Standard Poor's λέει Μα διατηρεί, δεν μα αναβάθμισε. Μα διατηρεί στη βαθμίδα ΒΒΒ μείον. Και εγώ διαιρωτήθηκα, ρε παιδιά, συγγνώμη, αυτό το ΒΒΒ μείον τρώγεται. Τι ακριβώ γίνεται με αυτό, Πώ αντανακλάται στην πραγματική οικονομία. Χθε λοιπόν ήμουν στο βιο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα, σε ένα πολύ ωραίο debate. Με εξαιρετικού συναδέλφου μου, οι οποίοι και αυτοί από αντίπαλα κόμματα διεκδικούν την είσοδό του στην Ευρωβουλή. Πήγαινε να ρωτήσετε του μικρομεσαίου, του βιοτέχνε τη χώρα, που δεν μπορούν να περάσουν ούτε απ' έξω από την τράπεζα για να πάρουν ένα δάνειο 30.000 ευρώ. Ούτε απ' έξω δεν περνάει ο μικρομεσαίο από την τράπεζα, που μα βλέπει τώρα, αυτή τη στιγμή, από το φιλόξενο site σα, ούτε απ' έξω για να μπορεί να πάρει ένα δάνειο. Άρα λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι όλα εξαντλούνται σε μια επικοινωνιακού χαρακτήρα διαχείριση. Δεν βλέπω ουσία, δεν βλέπω διάθεση σύγκρουση με μεγάλα συμφέροντα, με σκοτεινού διαδρόμου και ανήλιαγα δωμάτια. Και αν ο ελληνικό λαό θέλει κάποιου ανθρώπου να φωνάξουν δυνατά για λογαριασμό του, γνωρίζοντα επίση τι σημαίνει η οικονομία, έχοντα εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα και παντού 25 χρόνια, καλό είναι να επιλέξει ανθρώπου που θα τιμήσουν την εμπιστοσύνη του. Και ελπίζω να επιλέξει ανάμεσα σε άλλου και εξαιρετικού συνυποψηφίου μου και εμένα. Κύριε Φαραντούρη, κλείνοντα αυτή τη συζήτηση, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο ελέφαντα στο δωμάτιο είναι η αποχή σε αυτέ τι εκλογέ. Που κάποιοι προεξοφλούν ότι θα είναι η μεγαλύτερη τη μεταπολίτευση. Περιγράψατε κι εσεί ένα σκηνικό που ε, διστοπικό, το οποίο ε, δυσκολεύει και του πολίτε να μπουν στη διαδικασία να πιστέψουν στην πολιτική με βάση το τι έχει προηγηθεί ε, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Εσεί, καλώντα του πολίτε να ψηφίσουν σε 9 Ιουνίου, ε, ποιο είναι αυτό το πρόταγμα που θα βάζατε μπροστά ώστε να τους πείσετε ότι η ψήφο τους είναι σημαντική και ότι μέσω της ψήφου τους επηρεάζουν και τις ζωές τους. Η ψήφο τους είναι σημαντική διότι η ψήφο τους θα στείλει ή δεν θα στείλει τους κατάλληλους ανθρώπους να τους εκπροσωπήσουν. Η ψήφο στις ευρωεκλογέ γίνεται ακόμα πιο σημαντική στη σημερινή συγκυρία. Που όπως περιγράψατε πολύ σωστά κύριε Σημεωνίδη, η συντριπτική πλειονότητα των αποφάσεων που αφορά τον Έλληνα και την Ελληνίδα λαμβάνεται στις Βρυξέλλες. Έτσι είναι. Και επίσης η ψήφος τους γίνεται ακόμα πιο σημαντική αν αναλογιστεί κανείς τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα μας αλλά και ευρύτερα η γειτονιά μας και η Ευρώπη. Εάν ο ελληνικός λαός θέλει να τον εκπροσωπούν άνθρωποι που κατεβάζουν τα αυτιά και το κεφάλι επειδή έτσι είπε κάποιο υψηλά ιστάμενος ή επειδή υπάκουσαν στις εντολές κάποιων λόμπι στις Βρυξέλλες ή στην Ελλάδα ή στην Αθήνα ή σε κάποια καρτέλ τότε δεν έχει παρά να συνεχίσει στις ίδιες επιλογές. Εάν όμως θέλει να στείλει δυνατές φωνές που θα τον εκπροσωπήσουν με αποτελεσματικότητα, με επάρκεια, με διεκδίκηση και με προσήλωση σε κάποιες αξίες και ιδανικά που είναι αναπαλωτρίωτα και έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά του, δεν έχει παρά να κάνει τις κατάλληλε επιλογές. Πιστεύω ότι όσο προχωράμε προς τις ευρωεκλογέ, αυτό το στίχημα θα κερδιθεί. Έχουμε βάλει φωτιά, ξεκινάμε από όλη την περιφέρεια και καταλήγουμε στο κέντρο για να περάσουμε στον κόσμο το μήνυμα της συμμετοχής. Και είναι το πρώτο με το οποίο και εγώ ανοίγω μια συζήτηση σε ένα καφενείο, σε μια λαϊκή, σε ένα δημόσιο βήμα, στο αμφιθέατρο, στο πανεπιστήμιο. Ελάτε να ψηφίσετε και κάντε όποια επιλογή θέλετε. Αρκεί να σκεφτείτε ότι εκείνη την ώρα αποφασίζετε για σας και για το μέλλον σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φαραντούρ για τη συζήτηση που είχαμε. Σας Να είχομαι, είστε καλά κύριε Σημεωνίδη. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που παρακολουθήσατε τη συζήτησή μας με τον Νικόλα Φαραντούρη, υποψήφιο βουλευτή του, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθηγητή του Ευρωπαϊκού Δικαίου, κάτοχο της έδρας Ζαμονέ και σύμβουλο Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανου Κασελάκη.